Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάστηκε. Γι' αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Α, υπάρχουν αυξημένες περιπολίες, ειδικά στην περιοχή του Εύρου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά κυρίως στον Εύρο, γιατί γνωρίζουν οι αρχές ότι είναι πολύ πιο εύκολο το ταξίδι από εκεί. Έτσι λοιπόν, περιπολούν διπλάσια αστυνομικοί από ό,τι λίγες ημέρες πριν γίνουν όσα είδαμε στην Τουρκία, ναι. Αλλά διπλοτσεκάρονται όμως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί το σενάριο των ελληνικών αρχών λέει ότι αν κάποιοι επιχειρούσαν να μπουν, βλέποντας και τις εξελίξεις μετά την προσγείωση του ελικοπτέρου, αυτό θα προσπαθούσαν να το κάνουν ως πρόσφυγες ή ως μετανάστες, χωρίς να φορούν στρατιωτικές στολές, κανονικά με πολιτικά ρούχα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής λοιπόν οι έλεγχοι δείχνουν ότι δεν έχει περάσει κανένας Τούρκος στρατιωτικός, δεν έχουν αυξηθεί και οι ροές άλλωστε κυρίως από τον Εύρο. Το ίδιο όμως, οι ίδιοι έλεγχοι γίνονται με διπλοτσεκαρίσματα προσφύγων και στη Μυτιλήνη και στα υπόλοιπα νησιά. Και μένει να δούμε αν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ερώ, σε ευχαριστώ πολύ.